μόνο μια φορά. Κρίμα στη χαρά. Κάπου κοιταχτήκαμε, μετά ερωτευτήκαμε κι ύστερα βρεθήκαμε άλλη μια φορά. Πρώτη μου φορά σε θολά νερά έμαθα κολύμπι και πως λέντο για χαμπίμπι. Πολιτιστικά μονοπάτια της Πιερίας διαπέρασε το άρμα της τέχνης και της δημιουργίας που επισκέφθηκε τη Μακεδονική γη με αφορμή το 31ο συνέδριο της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Εργαζομένων ΟΤΕ. Το πρόγραμμα του συνεδρίου ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής με συναυλία του Κώστα Μακεδόνα και τη συμμετοχή της Ζωής Παπαδοπούλου. Στην όμορφη πόλη της Κατερίνης γίνεται φέτος το 31ο συνέδριο των Πολιτιστικών Κέντρων των Εργαζομένων των ΟΤΕ. Εκπρόσωποι από 53 πολιτιστικά κέντρα από όλη την Ελλάδα μαζεύτηκαν, ήρθαν στην όμορφη πόλη της Κατερίνης να συζητήσουν, να προβληματιστούν και να αποφασίσουν για τα μελλοντικά τους σχέδια. Με αφορμή αυτό το συνέδριο γίνονται διάφορες εκδηλώσεις στην πόλη της Κατερίνης. Μια από αυτές είναι και η σημερινή βραδιά. Θέλουμε για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας και να σας ευχηθώ να περάσετε μια πραγματικά πολύ ωραία βραδιά σήμερα με τον Κώστα Μακεδόνα και με την ορχήστρα του. Ως Πρόεδρος της Πολιτιστικής Ένωσης των Εργαζομένων ΟΤΕ, επιτρέψτε μου ένα μεγάλο και ζεστό ευχαριστώ σε όλη την Πιερία που άνοιξε την αγκαλιά της και μας υποδέχθηκε αυτό το τριήμερο που πραγματοποιούμε το συνέδριό μας. Ειλικρινά δεχθήκαμε πολύ ζεστή φιλοξενία. Είδαμε πάρα πολύ τα πολύ ωραία με μέρη σας. Είδαμε τον Όλυμπο, ο οποίος πραγματικά μας συνεπήρε. Οι εργασίες του συνεδρίου μας συνεχίζονται. Οι παράλληλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που γίνονται στην περιοχή, στα πλαίσια του συνεδρίου, έχει να κάνει με τους ευαισθητοποιημένους συναδέλφους που λειτουργούν το πρωί στην εργασία τους και το απόγευμα στην εθελοντική πολιτιστική τους κίνηση. Ξέρω και πως να αγαπώ.